Κύριε Σκρέκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τώρα μόλις ορκιστήκατε, είστε στη Βουλή. Είμαι στη Βουλή ακριβώς αυτή την ώρα, ναι. Μάλιστα. Ευχόμαστε σιδερένιος και για το καλό της χώρας κάθε επιτυχία στο έργο σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Απόψε, κύριε Σκρέκα, χιλιάδες κόσμος θα βγουν στους δρόμους, στις πλατείες, να διαδηλώσουν κατά του μνημονίου. Ήρθε η ώρα της μεγάλης απόφασης. Εσείς θα είστε στη Βουλή, θα πάρετε αυτές τις αποφάσεις. Τελικά αυτό που βερβεύει ο κόσμος αυτή τη στιγμή, το Μνημόνιο 2 θα το ψηφίσετε, ναι ή όχι? Καταρχήν ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση του Προέδρου για να καλύψω την θέση του βουλευτού μετά την παρέτηση του συναδέλφου του Νίκου Τούρνιγκα. Για μένα η πρόσκληση αποτελεί πρόκληση συνοχής και προοπτικής της παράταξης στην εμπιστοσύνη που χρειάζεται η σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας σε μια ιστορική εθνική καμπή. Τα διέξοδα που ζει σήμερα η πατρίδα είναι ευθύνη του Πασόκ και η αποφυγή του εθνικού δράματος είναι στις πλάτες της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Είναι μεγάλη ευθύνη για όλους μας αυτή τη στιγμή, αυτές οι ώρες. Η απόφασή μου είναι να στηρίξω την θέση της Νέας Δημοκρατίας που αποτελεί εθνική θέση, γιατί δεν κινείται πλέον και δεν κινούμε με συμφέροντα προσωπικά, οικογενειακά, αλλά για τα συμφέροντα της πατρίδος και του λαού. Μάλιστα. Οι στιγμές είναι δύσκολες, καταλαβαίνω. Ελπίζουμε να βρείτε αυτή τη δύναμη, όποια απόφαση και να πάρετε, να είναι για το καλό του ελληνικού λαού. Πιστεύετε τελικά πως η Ελλάδα, η χώρα μας, δεν θα πάει τελικά σε χρεοκοπία, θα την αποφύγει? Αυτά είναι θέματα που έχουν σχέση με το τι θα κάνουμε ως χώρα, πλέον μέσα στο πρόβλημα που έχουμε βρεθεί. Υπάρχει αισιοδοξία αν τελικά η χώρα περάσει στα χέρια υπεύθυνων και σοβαρών ανθρώπων για να σηκώσουν το βάρος της σημερινής κατάστασης στην οποία ζούμε. Μάλιστα. Πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι ο συνάδελφός σας, ο κύριος Νίκος Λέγκας, παραιτήθηκε από τη θέση αυτή? Μάλιστα. Όπως σας είχα πει και στην αρχή, το βράδυ θα διαδηλώσουν χιλιάδες κόσμος στις πλατείες και για κατά το μνημόνιο. Μια κουβέντα για αυτούς όλους τους ανθρώπους, τι θα τους απαντούσατε? Να έχουν εμπιστοσύνη καταρχήν στην παράταξή μας, στη Νέα Δημοκρατία, στον Αντώνη τον Σαμαρά, γιατί είμαστε η παράταξη η οποία κινείται πάντοτε για τα συμφέροντα της πατρίδος, τα εθνικά και όχι για τα κομματικά. Τώρα αυτή τη στιγμή βέβαια υπάρχει η συγκυβέρνηση. Είναι συγκυβέρνηση ειδικού σκοπού και η συμμετοχή μου στην κυβέρνηση, ας πούμε και αυτή τώρα, και κοινοβουλευτικό πρόσωπο, είναι απόφαση ειδικού σκοπού. Είμαι για να στηρίξω μια προσπάθεια για τη σωτηρία της πατρίδος. Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το www.trikalora.gr. Αν θέλετε και εσείς κάτι παραπάνω να πείτε, μπορείτε να το πείτε. Και εγώ σας ευχαριστώ και θέλω να δηλώσω στους συμπολίτες μου ότι να μου έχουν εμπιστοσύνη. Λειτουργήσα όλα αυτά τα χρόνια που με εμπιστεύονταν με ευθύνη για το συμφέρον του τόπου και της πατρίδος. Δεν έβαλα το προσωπικό μου συμφέρον πάνω από τα συμφέροντα των συμπολιτών μου, του νομού μας, αλλά και της πατρίδος. Και θα συνεχίσω με αυτόν τον τρόπο να λειτουργώ όσα χρόνια τελικά ο Θεός θα μου δίνει ζωή. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία στο έργο σας και ό,τι μπορείτε. Να είστε καλά.